Κεφάλαιο Χέγγελ. Αυτά τα μεγάλα κείμενα είναι ανεξάντλητα. Γι' αυτό και τροφοδότησαν όχι μονάχα την ποίηση, όχι μονάχα την θεατρολογία, όχι μονάχα τη μουσική, αλλά και την κοινωνιολογία, την ψυχολογία, την ψυχιατρική, την οικονομία. Δεν υπάρχει κανένας κλάδος από τους επιστημονικούς που πίσω του να μην βρίσκεται ένα πρόβλημα που να μην αναφύεται μέσα από αυτά τα κείμενα. Ο μεγάλος Ευρωπαίος φιλόσοφος, ο Χέγγελ, είχε γράψει στο τέλος του βιβλίου του την φιλοσοφία της ιστορίας του. Μάλιστα δεν πρόλαβε να την τελειώσει. Πέθανε κατά τη διάρκεια παραδόσεως των μαθημάτων του. Έχουν εκδώσει το βιβλίο του οι μαθητές του, από σημειώσεις που κρατούσαν. Αυτός ο άνθρωπος ξεκινά ουσιαστικά με την Αντιγόνη. Αυτό είναι το εναρκτήριο μάθημά του. Στηρίζει όλη τη φιλοσοφία της ιστορίας, όχι την ιστορία της φιλοσοφίας. Ιστορία της φιλοσοφίας σημαίνει η ιστορία των φιλοσοφικών θεωριών. Φιλοσοφία της ιστορίας σημαίνει να στοχαστούμε πάνω στο τι σημαίνει ιστορία, τι σημαίνει πράττω, τι σημαίνει κάνω πόλεμο, γιατί κάνω πόλεμο. Όλα όσα είναι αποτέλεσμα της συμβίωσης των ανθρώπων. Ξεκινά ο Χέγγελ με το χωρικό της Αντιγόνης. Πολλά τα δεινά, κουδέν ανθρώπου δεινότερον πέλη. Δηλαδή, πολλά είναι αυτά που προκαλούν το δέος. Το μεγαλύτερο δέος το προκαλεί ο άνθρωπος. Μεγαλύτερο δέος από ό,τι προκαλεί ο σεισμός, ο καρκίνος, το AIDS. Αναφέρω μερικά που τώρα μας προκαλούν δέος. Αυτά που δεν ξέρουμε τα αίτια τους. Τα άλλα, αυτά που ξέρεις την αιτία, προκαλούν φόβο. Ο άνθρωπος προκαλεί δέος. Δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει. Πότε θα αντιδράσει, γιατί θα αντιδράσει, δρά κάθε φορά απροσδόκητα. Έτσι προσπαθεί να ερμηνεύσει την ιστορία ο Χέγγελ και αυτά είναι τα μεγάλα πράγματα που απορρέουν από αυτές τις μεγάλες θεατρικές, παύλα, ποιητικές συνθέσεις που ουσιαστικά εκμεταλλεύονται τον κοινόχρηστο μύθο της εποχής για να πούνε πράγματα της πολιτικής, της κοινωνικής και της ηθικής πραγματικότητας της εποχής. Στον Περικλή κάνει κριτική ο Σοφοκλής, όχι κατάκριση. Κριτική του βίου του και του πολιτικού του εγχειρήματος που δεν είναι πάντα πετυχημένο. Το βλέπουμε στον τρόπο με τον οποίο αντιδρά στη σύγκρουσή του με τον Τιρεσία. Κάποια στιγμή φωνάζει τον Τιρεσία να του πει τα αίτια αυτού του λοιμού. Ο Τιρεσίας του λέει «Δεν μπορώ να σου μιλήσω». Δηλαδή, ο Τιρεσίας, επιτρέψτε μου να το πω και δεν το θεωρώ θετικό, τον προστατεύει. Ξέρει ο Τιρεσίας ως Μάντης ποιος είναι η αιτία του κακού και λέει «Δεν μπορώ να σου μιλήσω». Ο Περικλής το παίρνει αυτό ως άρνηση και δεν μένει εκεί. Φτιάχνει μια ολόκληρη θεωρία περί συνωμοσίας, ότι ο Τιρεσίας μαζί με τον Κρέοντα συνεργάζονται για να τον ανατρέψουν. Επιτίθεται στον Τιρεσία λέγοντας ότι είναι φαύλος, ότι είναι φιλοχρήματος και του λέει και κάτι, το οποίο είναι βεβαίως σωστό. «Εσύ τόσα χρόνια εδώ πέρα, γιατί δεν έλυνες το ένιγμα? Τόσα χρόνια εδώ πέρα ως ιερέας που ήξερες τα άρρητα και τα απόρριτα, γιατί δεν το έλυσες?» Γίνεται αυτή η σύγκρουση και τελικώς ο Τιρεσίας του λέει «Εσύ φταίς για όλα». Φυσικά δεν τον πιστεύει. Νομίζει ότι τον συκοφαντεί. Ώσπου μαζεύονται πληροφορίες από εκεί και πέρα και μαθαίνει στην αρχή τη μισή αλήθεια, ότι σκότωσε τον βασιλιά. Δεν ξέρει όμως ότι είναι πατέρας του. Ξέρει όμως ότι σκότωσε το βασιλιά της χώρας.
Είναι ευθύνη αυτό, αλλά άλλο να ξέρεις ότι σκότωσε τον πατέρα σου. Εκείνη που το αντιλαμβάνεται πρώτη είναι η Ιωκάστη. Το πιάνει στον αέρα και εκεί έρχεται και το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο τροφοδότησε και τη φροηδική θεωρία. Του λέει «Τι σε βασανίζει» και της λέει «Ένας χρησμός που μου είπε ότι θα παντρευτώ την μάνα μου και θα σκοτώσω τον πατέρα μου. Γι' αυτό έφυγα από την Κόρινθο». Και από αυτό το αδιανόητο που του είπε, φτιάχνει ο Φρόιντ τη θεωρία του. Του λέει «Η δίποδα δεν υπάρχει ούτε ένα παιδί που να μην έχει δει στο όνειρό του ότι κοιμάται με τη μάνα του και όλα τα κορίτσια με τον μπαμπά τους. Ουσιαστικά αυτό είναι το σύνδρομο της Ηλέκτρας». Βεβαίως, όπως έχω πει και άλλες φορές, ο Φρόιντ ήξερε τον Σοφοκλή. Ο Σοφοκλής δεν ήξερε τον Φρόιντ. Θέλω να πω, μη φορτώσουμε στον Σοφοκλή ψυχαναλυτικές θεωρίες. Ο Σοφοκλής λέει πράγματα κοινόχρηστα συχνά. Ο άλλος τα επεξεργάστηκε ως ένας πολύ μεγάλος ορθολογιστής γιατρός. Ο Ειδίποδας το παίρνει αυτό ως άρνηση και δεν μένει εκεί. Κεφάλαιο κρέοντας. Έχουμε λοιπόν μια μεγάλη σύγκρουση, η οποία επικεντρώνεται στο ιερατείο, γιατί έρχεται βεβαίως η αμφισβήτηση του κρέοντα. Ο κρέοντας είναι μια εκπληκτική φυσιογνωμία γενικότερα στο αρχαίο δράμα. Δεν είναι η πρώτη που εμφανίζεται. Ο κρέοντας είναι και ο αντίπαλος της Αντιγόνης. Άλλος κρέοντας όμως, με άλλη συμπεριφορά. Κρέοντας υπάρχει και στη Μίδια και είναι βασιλιάς της Κορίνθου. Εδώ υπάρχει ένας κρέοντας αδελφός της Ιωκάστης. Αφήνει να εννοηθεί μέσα στο κείμενο ο Σεφοκλής, επειδή είναι η εποχή που ξέρουμε για τα ήθη των ανθρώπων, ότι μεταξύ Ειδίποδα και κρέοντα υπήρχε ένα φιλέτερο αίσθημα, ας το πω, μέχρι εκεί. Η παρέα δηλαδή που κάνουν οι έφηβοι και φτάνει ακόμα και σε μια ερωτική διάθεση. Είναι μια άλλη εποχή που δεν καταλαβαίνουμε εμείς σήμερα. Όταν λέω φιλέτερος, δεν σημαίνει αυτό απαραίτητα σεξουαλική σχέση, σε καμία περίπτωση. Οι γυναίκες είναι σπίτι, δεν υπάρχουν στην αγορά, δεν υπάρχουν πουθενά άλλου. Ακόμη και οι λυσιστράτοι, από άντρες παίζεται, σε αντρικό ακροατήριο. Ήταν χειρότερα και από φερετζέ για τη γυναικεία παρουσία στην Αθήνα. Η δόξα της γυναίκας είναι ότι οι τραγωδίες είναι γεμάτες από σπουδαίες γυναικείες προσωπικότητες. Οι γυναίκες είναι κλεισμένες μέσα και θριαμβεύουν στη σκηνή. Οι Ηλέκτρες, οι Αντιγόνες, οι Ιωκάστες, οι Διανύρες, οι Κλυτεμνίστρες, χωρίς να υπάρχουν γυναίκες ηθοποιοί. Πρόκειται για μια εποχή σημαντική και το πρόβλημα είναι η ευθύνη του ηγέτη. Ένας περιπλανόμενος που λύνει ένα ένιγμα, που πέφτει σε μια παγίδα των θεών, που τυφλώνεται για να δει. Όταν τυφλώνεται βλέπει την αλήθεια. Υπάρχουν πάρα πολλοί τραγωδοί ανάμεσα τους και ο Σοφοκλής που λένε πως αυτά γίνονται προς παραδειγματισμό. Κοιτάτε τι μπορεί να σας περιμένει. Κοίτα τι συνέβη στον Αγαμέμνονα. Κοίτα τι συνέβη στον Κρέοντα. Κοίτα τι συνέβη στον Ειδίποδα. Ερχόντουσαν να επέμβουν στην ιστορία οι θεοί. Να δημιουργήσουν τέτοιου είδους αδιέξοδα ώστε να διδάξουν τους ανθρώπους να αποφεύγουν τα ανάλογα. Τραβηγμένη θεωρία, όπως νομίζετε. Πάντως οι θεοί επεμβαίνουν στα ανθρώπινα πράγματα και πολλές φορές διχασμένοι. Αν δείτε, στον Ιπόλυτο του Ευρυπίδη, στην αρχή βγαίνει η Αφροδίτη και λέει «Θα του αλλάξω τα φώτα αυτού του νεαρού που δεν κοιμάται με γυναίκα». Και είναι καταδικασμένος να πεθάνει αφού δεν κοιμάται με γυναίκα. Και έρχεται στο τέλος και τον βραβεύει. Τον θεοποιεί, τον κάνει άγιό της, η Παρθένος Άρτεμη.
δύο θεές σε αντίπαλη θέση ηθικά. Η μία ξεκινάει και η άλλη κλείνει την τραγωδία. Είναι μια δύσκολη εποχή. Δύσκολο να μπορέσει κανείς να κυβερνήσει. Να κυβερνήσει το μυαλό του. Να ξέρει σε ποιον θα είναι ευχάριστος και σε ποιον δυσάρεστος. Πώς θα ισορροπήσει. Γι' αυτό ψάχνανε οι αρχαίοι να βρουν το δίκαιο. Η λέξη δίκαιος και το ουσιαστικό δίκη στα αρχαία ελληνικά σημαίνει ισορροπία. Γι' αυτό και την δικαιοσύνη την απεικόνιζαν με ζυγό, με ζυγαριά. Κεφάλαιο «Η πολιτική κριτική του Σοφοκλή». Έχουμε να κάνουμε με πρόβλημα πολιτικό. Πίσω από τα πράγματα είναι ο Περικλής. Όχι ο Περικλής ως πρόσωπο, αλλά ως εξουσιαστικό σημείο αναφοράς. Δεν κάνει κριτική στον άνθρωπο, αλλά για την παρουσία του ηγεμόνα μέσα στην πόλη και την ευθύνη του απέναντι στα γεγονότα. Σε ποιον λογοδοτεί. Και φυσικά βρίσκεται σε μια ακραία κατάσταση ο Ειδίποδας. Έσωσε μια πόλη και ταυτόχρονα είναι ένας μεγάλος ένοχος. Αυτό μπορεί να δει ο καθένας, ότι υπόκειται σε κάθε μεγάλο ηγέτη. Θυμηθείτε, χωρίς να κάνω συγκρίσεις, τι υποσχέθηκε ο Τσόρτσιλ όταν άρχισαν οι βομβαρδισμοί του Λονδίνου. Είπε «Σας υπόσχομαι δάκρυα και αίμα. Αντέξτε». Δεν είπε «Θα τα βγάλουμε πέρα, θα συνοηθούμε», όπως έκαναν οι προηγούμενοι. Ο Τσάμπερλεϊν συνομιλούσε με τον Χίτλερ και του την έφερε ο Χίτλερ. Το θέμα λοιπόν είναι ο ηγέτης. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα στην αρχαία Αθήνα. Με αυτό ασχολείται και ο Θουκυδίδης και η μεγάλη ιστορική της εποχής. Μέσα στον Πελοποννησιακό πόλεμο γίνονται οι χειρότερες ακρεότητες που συνέβησαν ποτέ. Τόσο που ο Θουκυδίδης διδάσκεται σήμερα στα μεγάλα πανεπιστήμια. Αλλά και ως κύριο μάθημα στην Ακαδημία Πολέμου της Ουάσιγκτον. Ως μάθημα κύριο ο τρόπος διαχείρισης ουσιαστικά ενός πολέμου. Όχι θετικά ή αρνητικά, αλλά κριτικά για το πώς το διαχειρίστηκαν οι Πελοποννήσιοι, πώς οι Αθηναίοι, πού κάνανε λάθη, πού δεν κάνανε, πού κάνανε εγκλήματα. Η δημοκρατία της Αθήνας έκανε το μεγαλύτερο έγκλημα που έγινε ποτέ. Καταστρέψανε ολόκληρο νησί, γιατί είπαν οι άνθρωποι πως δεν θέλουμε, βρε παιδιά, να πολεμάμε άλλο. Δεν έχουμε τίποτα με τους Σπαρτιάτες. Είμαστε σύμμαχοι με τους Αθηναίους, αλλά δεν θέλουμε να πολεμάμε. Θέλουμε να είμαστε σπίτια μας. Και επενέβησαν οι Αθηναίοι, τους πολιόρκησαν. Δημοκρατικό ήταν το καθεστώς του νησιού. Δεν ήταν αντιδραστικό ή συντηρητικό. Όταν κατέλαβαν το νησί, τη Λίμνο, έσφαξαν όλους τους άρενες από έφηβους και άνω στο γόνατο και τις γυναίκες και τα παιδιά κάτω των 18 τα πούλησαν ως δούλους. Λέει ο Θουκυδίδης, έτσι ώστε η νήσος ήταν ακατοίκητος για πολλά χρόνια. Αυτό το έκανε η δημοκρατία και γι' αυτό κατέρευσε. Σε λίγο κατέρευσε. Ξεκίνησε με τα μεγαρικά και τέλειωσε με αυτές όλες τις ακρότητες. Αυτές οι εσωτερικές αντιφάσεις, το σκουλίκι της έλλειψης αρχών, έφαγε τη δημοκρατία. Αυτό υπάρχει στο έργο. Αυτός είναι ο Ειδίποδας, ο άνθρωπος που ουσιαστικά εκπροσωπεί τον ορθολογισμό του 5ου αιώνα. Ένας άνθρωπος λογικός, ο οποίος λύνει τα πράγματα χωρίς τη βοήθεια του τηρεσία, της θρησκείας ή των δογμάτων. Με τη λογική του και με τις πολιτικές του αποφάσεις τα λύνει, αλλά είναι και παγιδευμένος. Το ερώτημα του Σοφοκλή είναι «Είμαστε όλοι από παντού παγιδευμένοι? Μπορούμε να ξεφύγουμε από κάποια πράγματα?» Θα έρθει αργότερα ο Φρόιντ και θα μας πει «Όχι». Γιατί υπάρχουν και τα υποσυνείδητα.
Υπάρχουν μέσα μας όλα αυτά τα στρώματα που δεν ελέγχουμε και τα οποία μπορούν να μας κατευθύνουν κάθε φορά και να κάνουμε κάτι και να λέμε «πώς συνέβη αυτό» ή λέμε για τον διπλανό μας «πού τη βρήκε αυτήν την κακία, πού βρήκε αυτήν την δολοφονική διάθεση». Το υποσυνείδητο είναι ένας ολόκληρος κόσμος που τον κουβαλάμε χωρίς να τον ελέγχουμε. Αυτό για πρώτη φορά εμφανίστηκε στον Ιδίποδα. Γιατί κυβερνά μια ολόκληρη χώρα, μια χώρα που κοιμάται ήσυχη και ονειρεύεται τον ηγέτη της. Το λέει και το χωρικό. Είναι ο εραστής μας, ο εραστής της πόλης. Έτσι τον σκέφτονται, όχι με την έννοια του κρεβατιού. Λατρεύει όλη η πόλη τον ηγέτη της, τους έσωσε. Και πίσω από όλο αυτό, αυτός είναι παγιδευμένος ήδη. Έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ μεγάλο κείμενο και γι' αυτό δεν τελειώνει ποτέ αυτό το έργο. Πάντα βρίσκουμε πράγματα μέσα του που μας αφορούν, όχι μόνο προσωπικά, αλλά και ως κοινωνία, ως πολιτεία, ως θεσμοί. Ο Ιδίποδας, για να το πούμε συμβολικά, ήταν τόσο πολύ ανοιχτομάτης, ώστε δεν έβλεπε και είδε μονάχα όταν τυφλώθηκε.